σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Κάθε τόπος μία ιστορία και απόψε είμαστε κοντά σας για να ταξιδέψουμε σε 12 προορισμούς, σε 12 τόπους, σε 12 σημεία της Ελλάδας, να μάθουμε ιστορίες, να σκεφτούμε πράγματα και να κερδίσουμε. Και όλες διότι η παίκτρια ή ο παίκτης που θα φτάσει στον τελικό προορισμό, 12, χωρίς να κάνει λάθος, κερδίζει 10.000 ευρώ. Ναι, φίλες και φίλοι, σωστά ακούσατε. 10.000 ευρώ κέρδος που προσφέρει η airtickets.gr. Από το προηγούμενο επεισόδιο έχουμε τον Κώστα, έναν παίκτη που θα μας συντροφεύσει και σε αυτό το επεισόδιο. Έλα, Κώστα. Κώστα, γεια σου. Γεια σας. Καλώς ήρθες και στο επεισόδιο το σημερινό. Ο Κώστας, από το Λεωνίδιο, αν θυμάμαι καλά, ε. Ακριβώς, καταγωγή. Καταγωγή από το Λεωνίδιο. Κώστα, ήμασταν μαζί και στο προηγούμενο επεισόδιο. Κινείσαι προς τον τρίτο σου προορισμό για 50 ευρώ, προορισμό καταφυγίου. Δεν έχεις κάνει κανένα απολύτως λάθος μέχρι στιγμής. Μπορείς να διεκδικήσεις 10.000 ευρώ, γιατί όπως είπαμε δεν έχεις κληρωθεί κανένα λάθος. Εγώ προτείνω να μπούμε στο παιχνίδι, να μπούμε στο ταξίδι. Πατάς το κουμπί και φύγαμε. Πάμε. Φύγαμε. Ηλία και Αθήνα, τρίτος προορισμός για τον Κώστα. Χανιά! Χανιά, έχεις πάει ποτέ? Έχω πάει. Πανέμορφα, ε. Πανέμορφα, πάρα πολύ ωραία. Και η ερώτηση είναι, σε ποια παραλία καταλήγει το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά? Α, στα Φαλάσσαρνα. Β, στον Πάλο. Γ, στην Αγία Ρουμέλη. Δέλτα, στο Κεδρόδασος. Σε ποια παραλία καταλήγει το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά? Μάλιστα. Έχω πάει στο φαράγγι της Αμαριάς, δεν το έχω διασχίσει όμως. Ναι. Για να γνωρίζω την άλλη μεριά. Θα αποκλείσω τον Πάλο. Οπωσδήποτε, από τις 4 ερωτήσεις. Μάλιστα, στον Πάλο. Έξω ο Πάλος. Φαλάσσαρνα, Αγία Ρουμέλη και Δρόδασος. Θα βγάλω και το γάμα την Αγία Ρουμέλη, πάω για τους ατόπου απαγωγής και είμαι μεταξύ του Α και του Δ. Άρα ανάμεσα στα Φαλάσσαρνα και στο Κεδρόδασος και διαλέγεις... Το Α. Στα Φαλάσσαρνα. Ναι. Στα Φαλάσσαρνα. Για να δούμε αν αυτή είναι η σωστή απάντηση. Και η σωστή απάντηση είναι... Είναι η Αγία Ρουμέλη. Κώστα, αυτό είναι το πρώτο σου λάθος. Άρα δεν μπορείς να παίξεις την ερώτηση των 5.000 ευρώ. Το ταβάνι όμως που μπορείς να φτάσεις παραμένει τα 5.000 ευρώ και θα σου κάνουμε μια δεύτερη ερώτηση στον ίδιο τόπο όπου βρίσκεσαι. Δυστυχώς δεν μπορεί να έχεις βοηθό. Για να έχεις βοηθό πρέπει να περάσεις τον τρίτο προορισμό. Την τρίτη ερώτηση. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Ποιο είναι το έμβλημα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πλατανιά Χανίων? Α, τριφύλι, Β, αετός, Γ, άλογο, Δ, πλάτανος. Λοιπόν, το τριφύλι δεν είναι, είναι του Παναθηναϊκού. Αετό, από ό,τι θυμάμαι, έχει Δόξα Δράμας. Άλογο έχει Λάρισα, οπότε είναι ο πλάτανος. Το πλάτανος. Δέλτα. Το συνδέσεις και με το όνομα, Πλατανιάς. Ακριβώς. Ποιο είναι το έμβλημα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Πλατανιά Χανίων? Πλάτανος. Το έμβλημα είναι ο πλάτανος και έχουμε και λέμε. Η σωστή απάντηση είναι... Κι όμως... Έκπληξη μεγάλη, ε. Ναι, όντως. Κι όμως το τριφύλι είναι έμβλημα του... Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικό του Παναθηναϊκού. Ναι, σίγουρα δεν είναι αποκλειστικό του Παναθηναϊκού. Άλλο χρώμα μου πράσινο. Αλλά δεν είναι αποκλειστικό. Σε μπέρδεψε και πλάτανος Πλατανιάς. Όντως, νόμιζα ότι στο έμβλημα πλατάνο. Έχει ένα πλατάνι. Φύλλο από πλατάνη. Δεύτερη λανθασμένη απάντηση. Πρόσεξε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορείς να παίξεις την ερώτηση των 2.500 ευρώ. Το ταβάνι που μπορείς να χτυπήσεις φτάνει στα 2.000 ευρώ. Και προχωράω τρίτη ερώτηση. Σε ποια περιοχή των Χανίων υπάρχει μεγάλη ναυτική βάση? Α, Κίσαμος. Β, Σφακιά. Γ, Σούδα. Δ, Παλαιοχώρα.
σε ποια περιοχή των Χανίων υπάρχει μεγάλη ναυτική βάση. Κίσαμος, Σφακιά, Σούδα, Παλαιοχώρα. Λοιπόν, εδώ ελπίζω να μην κάνουμε λάθος. Το ακούμε σχετικά συχνά. Είναι το γάμα, η Σούδα. Σούδα. Μάλιστα. Η Σούδα. Για να δούμε. Είναι η Σούδα. Και η σωστή απάντηση είναι... Είναι η Σούδα. Τρόμαξες λιγάκι με τις δύο πάνω. Η αλήθεια είναι, ναι. Εντάξει, το ξεπεράσαμε αυτό. Για να δούμε. Πάμε στον τέταρτο προορισμό. Για 100 ευρώ από εδώ και πέρα μπορεί να έχεις βοηθό. Εντάξει. Πολύ ωραία. Τέταρτος προορισμός για 100 ευρώ. Για πάμε λοιπόν, τέταρτος προορισμός για 100 ευρώ. Πατάς το κουμπί και φύγαμε. Ηλία, Αθήνα, Χανιά. Τέταρτος προορισμός για τον Κώστα. Σκιάθος. Πάμε στη Σκιάθο, μετά τα Χανιά. Λοιπόν, Κώστα, για 100 ευρώ, θες βοηθό? Όχι, ας αφήσουμε. Όχι. Πιο μετά. Πιο μετά βοηθός. Να δούμε. Λοιπόν, ερώτηση Σκιάθος. Πάμε. Σε ποια παραλία της Σκιάθου πηγαίνεις μόνο με καραβάκι καθώς είναι δύσκολα προσβάσιμη από το βουνό? Α. Μπανάνα. Β. Κουκουναριές. Γ. Βρωμόλυμνος. Δ. Λαλάρια. Έχεις πάει Σκιάθο? Έχω πάει. Πιο παλιά βέβαια. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Και στην ερώτηση... Τις τέσσερις είμαι πιο κοντά στις Κουκουναριές. Κουκουναριές. Ναι. Τι να κάνω? Πούμε στις Κουκουναριές. Κουκουναριές λοιπόν. Σε ποια παραλία της Σκιάθου πηγαίνεις μόνο με καραβάκι καθώς είναι δύσκολα προσβάσιμα από τα βουνά? Κουκουναριές. Για να δούμε. Πού βρισκόμαστε και η σωστή απάντηση είναι... Τα Λαλάρια. Τα Λαλάρια. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι τα Λαλάρια. Αυτή είναι η τρίτη λαθασμένη σου απάντηση. Ήσουν εξαιρετικός παίκτης. Αλλά κάπου εδώ, σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού, σταμάτησε το ταξίδι σου. Φεύγεις με τα λεφτά του καταφυγίου. Χάρηκα πάρα πολύ που είσαι κοντά. Εγώ παραμείνω. Να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Φίλες και φίλοι, ο Κώστας έκανε ένα ταξίδι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν κατάφερε να φτάσει πάρα πολύ μακριά, αλλά μας έδωσε μερικές πολύ καλές στιγμές τηλεοπτικές, τον ευχαριστούμε. Θα πάμε παρακάτω, θα προχωρήσουμε στην κλήρωση για τους 24 φίλους μας που είναι εδώ κοντά μας, ποιος ή ποια θα είναι μαζί μας στο ταξίδι. Και η κλήρωση ξεκινάει αμέσως τώρα. Από το 1 μέχρι το 24, η παίκτρια ή ο παίκτης με το νούμερο... 3. Γεια σου. Γεια σας. Κάτσε. Πολύ χαίρομαι που είσαι μαζί μας. Και εγώ. Πώς σε λένε? Μαρκελίνα. Μαρκελίνα, εξαιρετικό όνομα. Εξαιρετικό όνομα. Μαρκελίνα, πού κατάγεσαι? Από τη Μυτιλίνη. Από τη Μυτιλίνη. Ναι. Έχεις γεννηθεί στη Μυτιλίνη? Ναι. Και ζεις στην Αθήνα? Ζω στην Αθήνα για σπουδές. Ναι. Τι σπουδάζεις? Είμαι στο πολιτικό τμήμα της νομικής. Στο πολιτικό τμήμα της νομικής. Της Όλωνος? Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ποιο έτος είσαι? Δεύτερο. Είσαι το δεύτερο έτος. Μικρούλα. Πόσο χρόνο είσαι? 19. 19 χρόνια η Μαρκελίνα. Μπράβο, ρε Μαρκελίνα. Ταξιδεύεις? Όσο μπορώ. Όσο μπορείς. Τελευταίος προορισμός. Η Μυτιλίνη και πριν τη Μυτιλίνη η Σύρος. Στη Σύρο. Πήγες διακοπές. Ναι. Βόλτες. Τι θυμάσαι τη Σύρο? Τις παραλίες και το φαγητό. Και το φαγητό, ε. Έμεις στην ηλικία που είσαι τόσο σωθές και δεν παχαίνεις, Μαρκελίνα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι σχετικό. Το βλέπω, συλπίδα είσαι. Λοιπόν, Μαρκελίνα, θα παίξουμε ένα ταξίδι 12 προορισμών και αν όλα πάνε καλά θα μπορέσεις να φτάσεις μέχρι τα 10.000 ευρώ. Μια εντάξει. Χαρά. Σύμφωνοι. Μια χαρά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και λέω να ξεκινήσουμε. Ωραία. Με τον πρώτο προορισμό. Πατάς το κουμπί και φύγαμε. Φύγαμε με τη Μαρκελίνα λοιπόν, που είναι φοιτήτρια της νομικής στο πολιτικό από τη Μυτιλίνη. Και πρώτος προορισμός, Σπάρτη! Ηρωική Σπάρτη! Λοιπόν, για 50 ευρώ ερώτηση από τη Σπάρτη, Μαρκελίνα. Χάσμα στον Ταΐγετο, όπου οι Σπαρτιάτες έριχναν τους εγκληματίες, τους εχμαλώτους πολέμου, τους ιερόσιλους και τους προδότες ήταν... Α. Ο Κεάδας. Β. Ο Καϊάφας. Γ. Η Αστραπή. Δ. Ο Κόφινας.
Λοιπόν. Το ξέρεις. Εύκολα. Από όσο γνωρίζω από το σχολείο που είναι και πρόσφατη εμπειρία. Σωστό. Θα απαντήσω το Α, ο Κιάδας. Πρόσφατη εμπειρία το σχολείο. Πρόπερς τελείωσες, δηλαδή. Ναι. Καϊάβας, Κοφίνας, Αστραπή, Κιάδας. Εντάξει. Ο Κιάδας. Στον Κιάδα. Χάσμα στον Ταΐγετο. Για να δούμε λοιπόν, ο Κιάδας. Τι φιαλτικό όνομα, Κιάδας. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι. Ο Κιάδας! Η Μαρκελίνα ξεκινάει με μια επιτυχία. Γιατί τα κοντάξει στα σχολικά της χρόνια, οπότε είναι εύκολο. Ελπίζω όλες οι ερωτήσεις να είναι σχολικής ηλικίας. Λοιπόν, δεύτερος προορισμός για 50 ευρώ. 50 ευρώ ο δεύτερος. Εγώ λέω Μαρκελίνα να πατήσει το κουμπί και ό,τι γίνει. Φύγαμε! Δεύτερος προορισμός. Παρά τον Κιάδα, τον φρικιαστικό Κιάδα και τη Σπάρτη, πηγαίνουμε. Καρδίτσα. Δεν έχεις πάει στην Καρδίτσα ποτέ. Όχι. Το κατάλαβε, έτσι μικρή ακόμα. Αλλά η Καρδίτσα σου έχει μια ερώτηση. Η οποία είναι. Ποιος σεισμολόγος, Μαρκελίνα, γεννημένος στο Σμόκοβο της Καρδίτσας, είναι ιδιαίτερα γνωστός στο Πανελλήνιο. Σεισμολόγος, Γιώργος Μπαμπινιώτης, Γιώργος Γραμματικάκης, Βασίλης Παπαζάχος, Δημήτρης Νανόπουλος. Πάμε διέτησα τόπου. Λοιπόν... Ξέρεις κανέναν. Θα αποκλείσω τον Γιώργο Μπαμπινιώτη, αν είναι ο γνωστός που φαντάζομαι. Οπότε... Σεισμολόγους, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κανέναν. Δεν ασχολείσαι με τους σεισμούς, Μαρκελίνα. Δεν σε αφορούν. Αν και γίνονται συχνά τώρα τελευταία. Μάλιστα. Δεν σε αφορούν οι σεισμοί. Τη Μαρκελίνα δεν την αφορούν οι σεισμοί. Τέλος. Σ' αρέσει να προκαλεί σεισμούς, όχι. Σωστά. Για πες μου όμως τώρα, Μπαμπινιώτης Γραμματικάκης Νανόπουλος Παπαζάχος. Εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία, έτσι. Εντελώς τυχαία. Ένα στα τρία. Θα πω το Δημήτρη Νανόπουλο. Τον πεις. Ο Δημήτρης Νανόπουλος, σεισμολόγος. Σμόκοβο της Καρδίτσας. Για να δούμε, είναι ο Νανόπουλος. Και η σωστή απάντηση είναι ότι είναι ο... Είναι ο Παζάχος. Ο Νανόπουλος είναι αστροφυσικός. Δεν πειράζει. Καθόλου δεν πειράζει. Ο Γραμματικάκης είναι και αυτός, ασχολείται με τα άστρα, η κόμη της Βερινίκης κτλ. Όντως, ο Παμπινιώτης είναι στην ελληνική γραμματεία. Μαρκελίνα... Στεναχωριέμαι για τα λάθη σου. Δεν πειράζει. Αλλά θα τα διορθώσουμε σύντομα. Δεν μπορείς να παίξεις την ερώτηση των 5.000 ευρώ. Αλλά παρόλα αυτά, η οροφή που μπορεί να χτυπήσεις είναι 5.000 ευρώ. Και σου θέτω μια δεύτερη ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Ποιο από τα παρακάτω χωριά βρίσκεται στην Καρδίτσα, κοντά στη λίμνη Πλαστήρα, και είναι συνδεδεμένο με την παραγωγή κρασιού. Α. Μεσενικόλας. Β. Ραψάνη. Γ. Αμίντεο. Δ. Αρχάνες. Το ξέρεις? Καθόλου. Πάμε τύχη πάλι, ε. Δεν βοηθάει και πολύ η τύχη που τη βλέπω. Τύχη όχι. Μεσενικόλας, Ραψάνη, Αμίντεο, Αρχάνες. Σε έριξε στον Κιάδα η τύχη. Ακριβώς. Απαπα. Λοιπόν, και δεν έχω ακούσει και κάποιος, ας πούμε, π.χ. κρασί τάδε τόπου. Ναι. Εντελώς τυχαία, βάσει ενστίκτου, μάλλον βάση δεν βοηθάει. Ενστίκτου. Για να δούμε η τύχη και το ενστίκτο που σε πηγαίνουν. Θα πω το αμίντεο. Εντελώς τυχαία. Αμίντεο. Αφού σου αρέσει και η λέξη, αμίντεο. Γιατί όχι. Ποιο από τα παρακάτω χωριά βρίσκεται στην Καρδίτσα κοντά στη λίμνη Πλαστήρα και είναι συνδεδεμένο με την παραγωγή κρασιού. Η σωστή απάντηση είναι... Μεσενικόλας. Μαρκελίνα, η τύχη δεν είναι μέχρι στιγμής με το μέρος. Δυστυχώς. Όμως, άκουσε με πάρα πολύ προσεκτικά, απλά δεν μπορείς να παίξεις την πρώτη τελευταία ερώτηση για 2.500 ευρώ. Συνεχίζεις και μπορείς να ξεπεράσεις τα 2.000 ευρώ
αν από εδώ και πέρα δεν κάνεις κανένα λάθος. Επόμενη ερώτηση, πάμε. I love Καρδίτσα. Ήταν ο τίτλος της ταινίας του Στράτου Μαρκίδη, στην οποία πρωταγωνιστούσαν και οι. Α. Μαριάννα του Μασάτου, Αλέξανδρο Σταύρο. Β. Βάσο Λασκαράκη, Γιάννης Σιμιτσέλης. Γ. Μπέση Μάλφα, Γεράσιμος Κεδαρέσης. Δ. Ναταλία Τσαλίκη, Γιάννης Μπέζος. Την ξέρεις την ταινία? Την έχω δει την ταινία, ναι, και θυμάμαι ότι έπαιζε η Μπέση Μάλφα. Το Γεράσιμος Κεδαρέσης δεν το θυμάμαι, αλλά για να έπαιζε η Μπέση Μάλφα, λογικά θα ήταν και εκείνος. Το διαλέγω. Ναι, οπότε επιλέγουμε το Γ. Διαλέγουμε το Γ. Μπέση Μάλφα, Γεράσιμος Κεδαρέσης, I love Καρδίτσα. Για να δούμε, είναι σωστή η απάντηση. Η Γ. Κέρδισες. Μαρκελίνα, το χαμόγελο ξανά στα χείλη σου, διότι φεύγεις από το δεύτερο προορισμό και πηγαίνεις στον τρίτο, στον προορισμό καταφυγίου, για άλλα 50 ευρώ. Και αν απαντήσεις σωστά σε αυτή την ερώτηση που σου κάνω τώρα, θα έχεις μέχρι το τέλος σίγουρα τα λεφτά του πρώτου καταφυγίου. Τρίτος προορισμός, πατάς το κουμπί, φύγαμε. Σπάρτη, Καρδίτσα, I love Καρδίτσα και Μαρκελίνα, η οποία πηγαίνει στην Αττική. Μαρκελίνα, ερώτηση για 50 ευρώ. Αττική. Την άνοιξη του 14. Διοργανώθηκε στο Δήμο Κηφισιάς η 60η έκθεση. Α. Ανθοκομείας. Β. Βιβλίου. Γ. Ποδηλάτου. Δ. Γαστρονομίας. Δήμος Κηφισιάς. Λοιπόν, από όσο ξέρω, στην Κηφισιά γίνεται ανθοκομική έκθεση. Δεν ξέρω αν γίνεται και κάτι άλλο πέρα από αυτό, οπότε... Σ' αρέσει τα λουλούδια, πώς το ξέρεις? Γενικότερη πληροφορία. Αντάξει. Δεν έχω ιδιαίτερη δυναμία στα λουλούδια, οπότε θα πω το Α. Ανθοκομείας. Την άνοιξη του 14 διοργανώθηκε στο Δήμο Κηφισιάς η 60η έκθεση. Ανθοκομείας. Και όχι γαστρονομίας, βιβλίου, ποδηλάτου. Για να δούμε λοιπόν αν η Μαρκελίνα για άλλη μια φορά έπεσε μέσα. Και η σωστή απάντηση είναι... Μπράβο, Μαρκελίνα! Δυνατή παίκτρια η Μαρκελίνα! Πάει λοιπόν και η ερώτηση καταφυγίου, φεύγεις με λεφτά από το παιχνίδι μας. Μαρκελίνα, τώρα πάμε στον τέταρτο προορισμό. Καλό μου παιδί. Από εδώ και πέρα μπορείς να έχεις και βοηθό, άμα θες. Mm-hmm. Και πίστεψέ με, πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να έρθουν δίπλα σου, βοηθήσου. Βέβαια, εξαρτάται από σένα και όχι από αυτούς. Mm-hmm. Βοηθό έχεις δικαίωμα να πάρεις πριν ακούσεις την ερώτηση, αφού μάθεις τον προορισμό. Ξεκαθαρό. Ναι. Άμα θες, δεν παίρνεις. Άμα θες, παίρνεις. Αλλά αν πάρεις, τον πληρώνεις. Ένα τέταρτο των κερδών δικά του. Εντάξει. Ναι. Πάρε το κουμπί, φύγαμε, ξεκινάμε. Αβάντι! Σπάρτη, Καρδίτσα, Αττική, με Κηφισιά και Ανθοκομεία. Επόμενος προορισμός, Λέσβος Μυτιλίνη. Λέσβος Μυτιλίνη. Ελπίζω να βοηθήσει η πατρίδα. Η πατρίδα τώρα σύσσωμη, ελπίζω να βοηθήσει. Ερώτηση. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ιδρύθηκε το 1994 και η έδρα του είναι Α. Το Σίγρι. Β. Το Πλωμάρι. Γ. Η Αγιασός. Δ. Η Καλονή. Το ξέρεις? Η Αγιασός, να σε διορθώσω. Αμάν, η Αγιασός. Με έβαλε στη θέση. Η Αγιασός. Το ξέρεις? Ναι, νομίζω θα ήταν ντροπή αν δεν το ήξερα. Είναι το Σίγρι. Το Σίγρι. Μαρκελίνα, σίγουρη? Από όσο ξέρω, τα τελευταία 18 χρόνια ήταν στο Σίγρι. Λες πέρσι μετακινήθηκε. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ιδρύθηκε το 1924 και η έδρα του είναι το Σίγρι. Έτσι. Όχι το Πλωμάρι. Όχι. Όχι η Αγιάσος. Έτσι. Και όχι η Καλονή. Mm-hmm. Το Σίγρι. Το διαλέγω. Ναι. Και η σωστή απάντηση, Μαρκελίνα, είναι... Είναι το Σίγρι, με χαρακτηριστική άνεση. Απάντησες στην ερώτηση από τη Λέσβο με τη Λίνη και ξέρεις κάτι, επειδή μας έδωσες μεγάλα ποσά ενέργειας, λέω για να
διασκεδαστεί η πολλή ενέργεια. Θα δώσουμε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε με τη Μαρκελίνα κάθε τόπο διαστή. Επιστρέψαμε από διαφημίσεις, κάθε τόπος μια ιστορία, να είμαστε πάλι εδώ με τη Μαρκελίνα από τη Μυτιλίνη, που είναι φοιτήτρια της νομικής, είναι 19 χρονών, έχει έρθει εδώ με πολλές γνώσεις και με πολλή ατυχία. Διότι οι ερωτήσεις που τις τυχαίνουν, δεν την χάνει να μην τις ξέρει, τραβάει κατά τύχη, η τύχη δεν είναι με το μέρος της, έχει κάνει δύο λαθάκια που της έχουν στερήσει τη δυνατότητα των 10.000 ευρώ, αλλά προχωράει και μπορεί να εξασφαλίσει, μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2.000 ευρώ. Έχει κερδίσει τα λεφτά του πρώτου καταφυγίου και προχωράει στον επόμενο προορισμό για 150 ευρώ. Μαρκελίνα, λέω να πατήσουμε το κουμπί. Πάρε το φύγαμε. Σπάρτη, Καρδίτσα, Αττική, Λέσβος. Και τώρα, Ιθάκη, Μαρκελίνα. Θες βοηθώ? Θα συνεχίσω χωρίς βοηθώ και... Έχεις αυτοπεποίθηση? Ναι, δεν βασίζομαι στην τύχη μου. Όχι. Γιατί όπως είπες και πριν, όχι. Έχεις τελειώσει και πρόσφατα το σχολείο και τα έχεις φρέσκα. Ναι. Οπότε... Πάμε, Μαρκελίνα, ερώτηση. Σύμφωνα με το μύθο, ο σκύλος του Οδυσσέα, μυθικού βασιλιά της Ιθάκης, ονομαζόταν Κέρβερος, Μολοσσός, Αρκάς, Άργος. Ξέρεις τι ράτσα ήτανε? Όχι. Ούτε εγώ. Κάτσε να δούμε αν ξέρουμε το όνομα πρώτα. Ήτανε κανείς. Το σκυλάκι το κανείς. Δεν νομίζω. Ναι, γεω. Θα ήταν απομυθοποίηση για τον Οδυσσέα, να τον περιμένει να κανείς. Λέμε τώρα. Κατάλαβα, δεν γέλασε κανείς. Μόνο σε μένα άρεσε το κανείς. Εντάξει, παιδί. Για πάμε. Κέρβερος, Μολοσσός. Θα αποκλείσω τον Κέρβερο. Γιατί? Γιατί νομίζω ήταν ο σκύλος που φύλαγε τις πύλες του Άδη. Κάπως έτσι. Μολοσσός, Αρκάς, Άργος. Αρκάς δεν νομίζω, αν και έχω την εντύπωση ότι είναι Μολοσσός. Μάλιστα. Αρκάς, Μολοσσός. Αλλά θα μπορούσε να ήταν και Άργος, βέβαια. Ναι. Όνομα, ε. Ναι. Είναι όνομα. Όνομα σκύλου. Όνομα σκύλου. Κοίτα, πολλές φορές, Μαρκέλα, επειδή είσαι και στη νομική και θα δίνεις εξετάσεις, πολλές φορές οι απαντήσεις είναι μέσα σε ερωτήσεις. Ναι. Σύμφωνα με το μύθο, ο σκύλος του Οδυσσέα, μυθικού βασιλιά της Ιθάκης, ονομαζόταν. Ψάχνουμε το όνομα του σκύλου. Το όνομα του σκύλου. Θα μπορούσα να φανταστώ πως ήταν να τον φωνάζει ο Οδυσσέας. Ναι, του έλεγε Κέρβερε! Αλλά... Αρκά, Μολοσσέ, Άργο. Έχω την εντύπωση... Ναι. ...ότι λεγότανε Μολοσσός. Μάλιστα. Το διαλέξεις? Θα διαλέξω αυτό. Okay. Μολοσσός. Σύμφωνα με το μύθο, ονομάζεται Μολοσσός. Και η σωστή απάντηση είναι... Άργος. Μολοσσός είναι ράτσα σκύλου. Κάτι μου έκανε για σκύλο, αλλά... Σου έκανε για σκύλο, ήταν ο Άργος. Mm. Μαρκελίνα, αυτή είναι η τρίτη λανθασμένη απάντηση. Φεύγεις με τα λεφτά του καταφυγίου. Ήταν πολύ ωραία η παρέα σου, πολύ ωραίο το ταξίδι μαζί σου. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Καλή τύχη με τις σπουδές σου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Συνέχεια. Χάρηκα πολύ. Κάθε τόπος, μία ιστορία, φίλες, φίλοι της Νέριτ. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας, πηγαίνουμε παρακάτω στον επόμενο παίκτη ή παίκτρια που θα ταξιδέψει μαζί μας για να κατακτήσει τον τελικό προορισμό που είναι τα 10.000 ευρώ. Και ναι, εντάξει, το ταξίδι μετράει, αλλά και ο προορισμός στα 10.000 ευρώ δεν είναι και τόσο αμεληταίος. Εντάξει. Η κλήρωση ξεκινάει αμέσως τώρα από το 1 μέχρι το 24. Φύγαμε. Από το 1 μέχρι το 24 η παίκτρια ή ο παίκτης με το νούμερο 21. Γεια σου, καλώς ήρθες. Κάτσε.
Καλώς ήρθες στο ταξίδι μας. Καλώς σας βρήκα. Πώς σε λένε? Χριστόφορος. Χριστόφορε, από πού κατάγεσαι? Από τον Πειραιά. Ναι. Η μητέρα μου είναι από τον ομό Μαγνησίας. Ωραία. Ο πατέρας μου είναι Γερμανός. Γερμανός. Γι' αυτό έχεις αυτά τα μάτια, τα ωραία, τα βόρεια μάτια. Λοιπόν, Χριστόφορε, με τι ασχολείσαι? Είμαι οικονομολόγος, δουλεύω σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Πού σπουδάζεις οικονομικά? Στη Γερμανία. Α, στη Γερμανία, σε ποια πόλη? Στο Βούπερταλ. Και ζεις στην Αθήνα, ζεις εδώ? Στον Πειραιά, ναι. Ταξίδια κάνεις στην Ελλάδα? Βεβαίως. Ποιο ήταν το τελευταίο ταξίδι που έκανες? Τελευταίο ταξίδι ήταν Κάλυμνο Λέρο. Ναι. Είναι υπέροχα νησιά. Τι θυμάσαι πιο πολύ από το ταξίδι αυτό? Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι φοβεροί. Πολύ ωραία. Θα παίξουμε λοιπόν για 10.000 ευρώ. 12 προορισμοί. Αν δεν κάνεις κανένα λάθος, 10.000 ευρώ δικά σου. Βλέποντας, κάνοντας, μεγάλο ταξίδι και λέω να ξεκινήσουμε αμέσως. Πατάς το κουμπί και φύγαμε. Φύγαμε! Πρώτος προορισμός για τον Χριστόφορο που γεννήθηκε στο Βούπερταλ. Βεργίνα! Α, συγγνώμη, δεν γεννήθηκε στο Βούπερταλ. Λάθος. Στο Ζόλιγκιν γεννήθηκα, απλώς έχω σπουδάσει στο Βούπερταλ. Ναι, μπερδεύτηκα. Στο Βούπερταλ σπούδασες. Ο πρώτος προορισμός είναι η Βεργίνα. Και έχουμε και λέμε, Βεργίνα. Στην περιοχή της σημερινής Βεργίνας υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας με το όνομα Α. Αλεξάνδρεια. Β. Δίων. Γ. Φίλιππη. Δ. Αιγαίες. Πώς το βλέπεις? Τώρα έχω μάλλον κολλήσει από το άγχος. Είναι πολύ στρέσαι, εύκολη η ερώτηση, αλλά προσπαθώ να λίγο θυμηθώ κάποια πάμε πράγματα. Πάμε διά τους. Ποιο δεν είναι? Αυτό τώρα ποιο δεν είναι. Ποιο δεν είναι? Πρόσεξε. Η πρώτη πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας. Άρα πάμε στην αρχή της Μακεδονίας. Θέλω να ελπίζω ότι το Αλεξάνδρεια δεν είναι. Τώρα ο Φίλιππος ήταν βέβαια γιος, ο πατέρας. Αλέξανδρο, πιστεύω πως όχι. Είμαι πιο κοντά στο Δίον. Στο Δίον. Στο Δίον, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Η αλήθεια είναι ότι έχω κολλήσει λίγο. Έχεις κολλήσει, ε. Μακάρι να είχα ένα ματζούνι να στο δώσω να ξεκολλήσεις. Αλλά πρέπει να βρεις μόνος σου, μέσα σου, το ξεκόλλημα. Θα πω το Δέλτα Αιγαίες. Αιγαίες. Λες το Δέλτα. Το Δέλτα. Αιγαίες. Ωραία. Στην περιοχή της σημερινής Βεργίνας υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας με το όνομα Αιγαίες. Και η σωστή απάντηση είναι... Είναι η Αιγαίες. Τι σε έκανε να αλλάξεις? Κάπου το έχω ξανακούσει. Κάπου το έχω ξανακούσει. Δεν είμαι σίγουρος. Σκέψου. Ήταν καθαρά στην τύχη του. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Εντάξει, πάλι καλά. Πάλι καλά. 50 ευρώ, δεύτερος προορισμός. Για 50 ευρώ επίσης. Δεύτερος προορισμός. Πάτα στο κουμπί και φύγαμε. Βεργίνα, πού πάμε άραγε με τον Χριστόφορο? Κύθνος. Κύθνος. Πες πάει. Έχω πάει. Ωραία. Είναι ωραία, το πρώτο, είναι τρεις ώρες μετά τον Πειραιά. Είναι πολύ ωραία. Κύθνος. Ερώτηση για 50 ευρώ δεύτερη. Η Κύθνος το 1537 δοκιμάστηκε από την επιδρομή του Οθωμανού πειρατή Α. Μπαρμπαρόσα. Β. Αλή. Γ. Πύρι Ρέις. Δ. Λάντζα. Μπαρμπαρόσα, Αλή, Πύρι Ρέις, Λάντζα. Κύθνος 1537. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά επειδή είναι ο πιο γνωστός, ναι, θα πω το Α, Μπαρμπαρόσα. Ο Μπαρμπαρόσα. Κύθνος 1537. Μπαρμπαρόσα. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η σωστή απάντηση. Και η σωστή απάντηση είναι... Είναι ο Μπαρμπαρόσα. Τρομερός ο Μπαρμπαρόσα. Και ο δεύτερος προορισμός... Ξεπεράστηκε, 50 ευρώ. Τώρα μπορείς λιγάκι να ξαναχωθείς. Λίγο, ναι, όντως. Πατάς το κουμπί. Φύγαμε! Βεργίνα, Αιγαίες, Κύθνος, Μπαρμπαρόσα. Και πάμε... Λευκάδα! Έχεις πάει? Δεν έχω πάει. Α, έλα στη Λευκάδα. Στη ώρα που είναι η Λευκάδα. Έγινε. Ξεκινάμε. Ερώτηση. Στις ακτές... του μεγανησίου της Λευκάδας υπάρχει ένα σπήλαιο όπου κατέφυγε κατά τις επιχειρήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
Το ελληνικό υποβρύχιο Α, Πόντος, Β, Δελφίν, Γ, Ωκεανός, Δ, Παπα-Νικολής. Ποια υποβρύχια ελληνικά έχεις ακούσει από την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κανένα. Αλλά είναι γνωστό το Παπα-Νικολής. Σαν όνομα. Το πρώτο θα έλεγα... Δεν ταιριάζεται, δεν ξέρω. Δεν μου κάθεται τόσο. Είμαι ανάμεσα στο Γάμα και στο Δέλτα. Ωκεανός και Παπα-Νικολής. Ωκεανός. Θα πω το Δέλτα, Παπα-Νικολής. Παπα-Νικολής, λοιπόν. Για να δούμε. Ήταν το υποβρύχιο Παπα-Νικολής στις ακτές του Μεγανησίου της Λευκάδας, Σπήλαιο, κατέφυγε της επιχειρήσης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Παπα-Νικολής, για να δούμε. Είναι άραγε το Παπα-Νικολής. Και η σωστή απάντηση είναι... Παπα-Νικολής! Τυχερός. Το έχεις ακουστά, Παπα-Νικολής, βεβαίως. Το υποβρύχιο Παπα-Νικολής. Τρομερό υποβρύχιο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τρομερές επιτυχίες εναντίον των Γερμανών και των Ιταλών. Πάει και ο τρίτος προορισμός στο καταφύγιο. Πάμε στον τέταρτο. 100 ευρώ. Από εδώ και πέρα έχεις το δικαίωμα για βοηθό. Πατάς το κουμπί και φύγαμε. Πάμε, πάμε Χριστόφορε. Βεργίνα, Κύθινος, Λευκάδα, υποβρύχιο Παπα-Νικολής. Και πάμε, πάμε στη Θράκη πάνω στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη. Λοιπόν, 100 ευρώ, Ξάνθη. Αν πας για σπουδές σε τμήμα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης στην Ξάνθη, θα γίνεις Α, δικηγόρος, Β, γιατρός, Γ, πολιτικός μηχανικός, Δ, δημοσιογράφος. Αν πας για σπουδές σε τμήμα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης στην Ξάνθη, θα γίνεις δικηγόρος, γιατρός, πολιτικός μηχανικός, δημοσιογράφος. Γιατρός δεν νομίζω. Μου φαίνεται ότι πρέπει να έχει τμήμα η Αλεξανδρούπολη. Αν δεν με απαντάει η μνήμη. Κομωτινή ξέρω ότι υπάρχει τμήμα για δικηγόρους. Έχω γνωστό ο οποίος έχει σπουδάσει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Δικηγόρος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα την περιοχή. Μη Ξάνθη, Κομωτινή. Λοιπόν, Χριστόφορε, πρέπει να απαντήσεις. Να ας πούμε τώρα... Πολιτικός μηχανικός στο Γάμα. Πολιτικός μηχανικός. Αν πας για σπουδές σε τμήμα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Τράκης στην Ξάνθη, θα γίνεις πολιτικός μηχανικός. Για να δούμε, θα γίνεις πολιτικός μηχανικός. Η σωστή απάντηση είναι... Πολιτικός μηχανικός, Χριστόφορε. Τελικά σπούδασε στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή σπούδασε ο φίλος σου, στην Κομωτινή. Και όταν στην Αλεξανδρούπολη έχει τμήματα ιατρικής εξαιρετικά. Mm. Προχωράω στον επόμενο προορισμό, πέμπτος προορισμός, 150 ευρώ. Χριστόφορε, δεν έχεις κάνει ούτε ένα λάθος. Δόξα τω Θεώ, είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Πράγμα που σημαίνει, Χριστόφορε, ότι μπορείς να διεκδικήσεις και τα 10.000 ευρώ. Ελπίζω η τύχη και η γνώση να συμβαδίσουνε. Αν έχεις τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτη. Έτσι, μόνο η γνώση δεν μπορεί να βοηθήσει. Και λέω να πάμε στον πέμπτο προορισμό. Νατούλιχ. Νατούλιχ. 150 ευρώ, πατάς το κουμπί και φύγαμε. Ο Χριστόφορος που δεν έχει κάνει κανένα λάθος, Βεργίνα, Κύθνος, Λευκάδα, Ξάφνη, Ξάνθη, Καστελόριζο. Μας πάει. Δεν έχω πάει. Αριστούργημα. Δεν έχω πάει. Αριστούργημα. Πάμε λοιπόν. Ερώτηση. Για να τιμήσουν στο Καστελόριζο την εορτή του προφήτη Ηλία, στις 20 Ιουλίου την παραμονή οι ντόπιοι. Α. Πηδάνε φωτιές. Β. Περπατούν στα κάρβουνα. Γ. Πέφτουν στη θάλασσα. Δ. Παλεύουν στη λάσπη. Το περπατούν στα κάρβουνα κάπου το έχω ξανακούσει ότι γίνεται. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι στο Καστελόριζο. Πηδάνε φωτιές. Παλεύουν στη λάσπη, μου ακούγεται λίγο περίεργο. Ξέρω. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Ναι, μπορεί να είναι και αυτό. Είναι νησί, τώρα το πέφτουν στη θάλασσα. 20 Ιουλίου είναι και καλοκαίρι.
Δεν το γνωρίζω, για να πω την αλήθεια. Τα πέριψα όλα, όντως. Θα αποκλείσω άμα είναι το Β' και το Γ' και είμαι ανάμεσα στο Α και στο Δ. Θα πω το Α, πηδάνε φωτιές. Το Α, λοιπόν, πηδάνε φωτιές. Για να τιμήσουν το Καστελόριζο την εορτή του προφήτη Ηλία, στις 20 Ιουλίου την παραμονή, οι ντόπιοι πηδάνε φωτιές. Για να δούμε, λοιπόν, όντως πηδάνε φωτιές. Και η σωστή απάντηση είναι... Πέφτουν και λογικό. Το ολοφάνερο. Το έχει πει ο Νίτσε. Ισχύει το ολοφάνερο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να κάνουμε μια ωραία ανακεφαλαίωση. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Αυτό είναι το πρώτο σου λάθος. Έχεις εξασφαλίσει τα λεφτά του καταφυγίου. Με το πρώτο λάθος, δυστυχώς, Χριστόφορε, χάνεις τη δυνατότητα να παίξεις την τελευταία ερώτηση των 5.000 ευρώ. Άρα, η οροφή που μπορεί να φτάσεις είναι τα 5.000 ευρώ. Αλλά ξέρεις κάτι, επειδή πραγματικά στεναχωρήθηκα που στεναχωρήθηκες που έκανες το λάθος, δίνω διάλειμμα, μωρέ, να βρούμε το ηθικό μας. Εντάξει. Εντάξει. Κάθε τόπος μια ιστορία, επιστροφή. Είμαστε στο Καστελόριζο. Ο Χριστόφορος έχει πάει εξαιρετικά. Είναι στον πέμπτο προορισμό. Διεκδικεί μέχρι και 5.000 ευρώ. Δεύτερη ερώτηση για τον Χριστόφορο. Αν είσαι στο Καστελόριζο, αξίζει να ανέβεις 401 σκαλιά για να δεις τον. Α. Άγιο Νικόλαο του Κασνίτσι. Β. Άγιο Γεώργιο του Βουνού. Γ. Άγιο Ανδρέα του Κάμπου. Δ. Άγιο Δημήτριο του Κάστρου. Δεν έχεις πάει στο Καστελόριζο? Δεν έχω πάει, δεν έχω πάει. Αλλά ξέρω ότι έχει ένα κάστρο. Κάτι είναι και αυτό. Τώρα ο Κάμπος είναι 401 σκαλιά για να ανέβεις. Κάμπος. Δεν ξέρω τώρα ποιος Άγιος είναι. Αλλά... θα πω το Δέλτα, Άγιο Δημήτριο του Κάστρου. Θα πεις το Δέλτα, Άγιο Δημήτριο του Κάστρου και αυτό που σου οδηγεί είναι εκείνα ότι έχεις ακούσει ότι υπάρχει στο Καστελόριζο ένα κάστρο. 401 σκαλιά για να ανεβαίνεις. Μάλιστα, για να δούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή απάντηση. Είμαι κι εγώ πολύ περίεργος να μάθω ποιον θα δεις εκεί. Και η σωστή απάντηση είναι... ο Άγιος Γεώργιος του Βουνού. Εντάξει, Χριστόφορε, κοίτα να δεις. Εδώ πας λίγο με την τύχη. Εντάξει, ήταν καθαρά στην τύχη. Δεν είναι... κρίμα. Δεύτερη ερώτηση. Άρα, σου αφαιρούμε το δικαίωμα να παίξεις την ερώτηση των 2.500 ευρώ, την 11η. Βέβαια, αν δεν κάνεις λάθη από εδώ και πέρα, θα ξεπεράσεις τα 2.000 ευρώ. Λοιπόν, λέω να... παίξουμε την επόμενη ερώτηση. Τι λες και εσύ? Πάμε να παίξουμε. Στον ίδιο προορισμό. Στον ίδιο. Στο Καστελόριζο. Το οποίο είναι τόσο ωραίο μέρος. Αλλά είχε μερικές δυσάρεστες εκπλήξεις για μας. Είναι ωραίο, μας έκαψε. Είναι ωραίο, μας έκαψε. Είναι όπως οι ωραίες γυναίκες. Σε καίνε. Καταλάβεις. Άρα Καστελόριζο, τι μας έκανες. Πάμε. Ερώτηση τρίτη. Αξιοθέατο φυσικού κάλους του Καστελόριζου και σημείο όπου ζουν πολλές φώκες είναι. Α. Η γαλάζια σπηλιά. Β. Η γλύφα. Γ. Το λουτρό. Δ. Ο ξηρόκαμπος. Είμαι πιο κοντά στο Α. Η γαλάζια σπηλιά. Η σπηλιά η γαλάζια. Φυσικό κάλος. Φυσικού κάλους. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι ωραίο. Φώκες μπορούν να ζήσουν μέσα. Ναι. Τώρα τις άλλες περιοχές δεν τις ξέρω. Θα μου πείτε, ούτε τη γαλάζια σπουδιά ξέρω. Καθαρά στην τύχη Α. Καθαρά στην τύχη Α.
Το ερώτημα είναι αν η τύχη αυτή τη φορά θα είναι με το μέρος. Και στο ερώτημα αυτό θα πάρουμε την απάντηση αμέσως τώρα. Να δούμε λοιπόν. Γαλάζια σπηλιά, αξιοθέατο φυσικού κάλους του Καστελόριζου και σημείο όπου ζουν πολλές φώκες. Και η σωστή απάντηση είναι... η γαλάζια σπηλιά! Χριστόφορε, η τύχη ήταν το μέρος τη φορά αυτή. Προχωρά στον επόμενο προορισμό, στον έκτο προορισμό για 200 ευρώ. Έχοντας κάνει δύο λάθη, αν κάνεις άλλο ένα, είσαι εκτός παιχνιδιού, πατάς το ταξιδιωτικό κουμπί και φύγαμε. Φύγαμε λοιπόν. Έκτος προορισμός για τον Χριστόφορο. Φωκίδα! Φωκίδα. Έχουμε και λέμε 200 ευρώ, ερώτηση από τη Φωκίδα. Υποδίθηκε τον αρματολό Αστραπόγιανο από την Φωκίδα στην ομώνυμη ταινία του 1970. Δημήτρης Χόρ, ο Μάνος Κατράκης, ο Κώστας Καζάκος, ο Νίκος Κούρκουλος, ο Αστραπόγιανος του 70. Κατράκης, Κούρκουλος, Καζάκος, Χόρ. Πρέπει να την έχω δει αυτή την ταινία. Αλλά επειδή δεν τα πάω καλά ούτε με τους τίτλους ούτε με τους ηθοποιούς. Σε ποιον θα πήγαινε ο ρόλος? Καθαρά στην τύχη θα είναι αυτή. Όπως και τα υπόλοιπα. Τι σου λέει η τύχη? Δεν ξέρω, μάλλον θα αποκλείσω τον Νίκος Κούρκουλος. Μάνος Κατράκης. Μάνος Κατράκης. Πρέπει να έπαιζε στην ταινία. Θα πω το Μάνο Κατράκη. Το Β. Μάνος Κατράκης. Υποδείχτηκε τον αρματολό Αστραπόγιανο από τη Φωκίδα στο μόνο ταινία του 70. Ο Κατράκης. Για να δούμε. Ήταν ο Μάνος Κατράκης. Η σωστή απάντηση είναι... ήταν ο Νίκος Κούρκουλος. Ήταν... αυτόν που απέρριψε. Που απέρριψε με την πρώτη. Ο Νίκος Τζίμας έκανε ταινία, έχει κάνει και τον άνθρωπο με τον Γαρίφαλο. Δεν το λάθος στο φορά. Πάντως, είναι δικά σου τελευταίο του καταφυγίου. Η αλήθεια είναι ότι η τύχη δεν ήταν ολικά με το μέρος σου, αλλά ήταν με το μέρος μας, γιατί σε είχαμε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά. Εγώ σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, ήταν μια πολύ ωραία συνάντηση με τον Χριστόφορο. Άλλο ένα επεισόδιο έλαβε τέλος. Σύντομα κοντά σας, κάθε τόπος μια ιστορία. Καληνύχτα.